Οι ηγέτε των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Ρωσία προσπάθησαν να δημιουργήσουν το υπόβαθρο για τι επερχόμενε συνομιλίε του τον Ιανουάριο συμπεραλαμβανομένου του Ουκρανικού ζητήματο. Δεν εξαιρούνται ορισμένε εναλλαγέ συμπεραλαμβανομένων των μη δημοσιοποιημένων. Όπω σημειώνει η Αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal κατά τη διάρκεια τη συνομιλία, ο Πούτιν και ο Μπάινταν προειδοποίησαν ο ένα τον άλλον για την πιθανότητα επικίνδυνη επιδείνωση των σχέσεων, αλλά κράτησαν ανοιχτή την ευκαιρία για διπλωματική λύση στην κατάσταση γύρω από την Ουκρανία. Είναι πολύ πιθανό οι λεπτομέρειε των διαπραγματεύσεων να παραμείνουν μυστικέ. Σύμφωνα με του New York Times, ο Πούτιν ενεργεί από θέση ισχύω, όπω φάνηκε από την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Κρυμαία το 2014. Ο Ρώσο ηγέτη, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι σίγουρο ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ δεν θα χρησιμοποιήσουν τι δυνάμει του προκειμένου να αποκρούσουν τη Ρωσία σε περίπτωση κλιμάκωση. Σύμφωνα με τη Le Monde, οι πρόεδροι τη Ρωσία και των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τη συνομιλία συζήτησαν την αρχιτεκτονική τη ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά χωρί μεγάλη πρόοδο. Ορισμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί κατηγορούν την Gazprom ότι αρνείται να προμηθεύσει επιπλέον όγκου καυσίμων προκειμένου να ξεκινήσει το Nord Stream 2, το σύντομότερο δυνατό. Οι Times σημείωσαν ότι η συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Μπάνιντεν πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου η Μόσχα και το Μίνσκ. Ανακοίνωσαν τα σχέδια για τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων. Η εφημερίδα σημείωσε ότι βρίσκεται σε απόσταση αναπνόη στο Κίεβο από τα σύνορα με τη Λευκορωσία. Υπάρχει η άποψη την παραμονή των διαπραγματεύσεων ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο τη Ρωσία. Όπω γράφει ο Τζον Χέρμστ, διευθυντή του Ευρασιατικού Κέντρου του Ατλαντικού Συμβουλίου και πρώην πρεσβευτή των ΕΠΑ Ουκρανία, στη στήλη του Hill, ο Putin την πήρε ακριβώ αυτό που ήθελε από μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Biden. Ο Πούτιν έχει ένα πλεονέκτημα. Ενώ η ομάδα του Biden γνωρίζει την ανάγκη να αποτραπεί μια πλήρου κλίμακα ρωσική εισβόλη στην Ουκρανία, επιδιώκει επίση να δημιουργήσει μια σταθερή και προβλέψιμη σχέση με τη Μόσχα, παρά τι συνεχιζόμενε πρόκλησει τη. Η ομάδα του Biden ελπίζει ότι η σχετικά θετική περιγραφή των συνομιλιών από τη Μόσχα σημαίνει ότι η κρίση έχει φτάσει στο αποκορυφώμα τη και ότι μπορεί να υπολογίζει στην αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα, καταλήγει ο Χέρμπστ. Ο Μπάιντεν κατευνάζει τον Πούτιν μακροπρόθεσμα είτε παραχωρώντα την Ανατολική Ουκρανία είτε αποκαθιστώντα τι συμφωνίε του Μίνσκ, δήλωσε ο γεωπολιτικό ειδικό Μπράντον Βάιχερτ σε συνέντευξή του στη ΣΑΝ. Διαφορετικά πιστεύει ο ειδικό, ο Πούτιν θα προσπαθήσει να καταβροχθήσει τα πρώην εδάφη τη Σοβιετική Ένωση, κάτι που αναπόφευκτα θα οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, όπω έγραψε ο Observer, οι πολιτικοί της Ανατολικής Ευρώπης αισθάνονται την αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών και ανησυχούν ιδιαίτερα για τους ισχυρισμούς του Μπάιντεν ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές ανησυχίες για τον ΝΑΤΟ καθώς και το αίτημα του Πούτιν για άμεσες παραχωρήσεις την περασμένη εβδομάδα. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι πάμε σε νέα γιάλτα μεταξύ η παρουσίας τον Ιανουάριο του 2022, στην οποία θα πραγματοποιηθούν κάποιες συναλλαγές συμπεραλαμβανομένων των μη δημοσιοποιημένων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Απόψή μα είναι ότι οι ΙΠΑ θα ικανοποιήσουν την απέτηση του Πούτιν για μια ιδιότυπη κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη με λίγο ΝΑΤΟ στι χώρε τη Βαλτική και την Πολωνία τελικά. Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία δεν θα νιώθει την απειλή του ΝΑΤΟ στην αυλή της. Και οι ΙΠΑ ευελπιστούν ότι δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν αναταράξει ανάπτυξη από τη Μόσχα, κατόπιν εγγυήσεων του Πούτιν προ τούτο, προκειμένου να ασχοληθούν με την Κίνα απρόσκοπτα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για μας.